φέρνω λουλούδια από τα περιβόλια μου για να στολίσω τη σύναξή σας. Τι φινέτσα! Τι καλή ανατροφή! Ό,τι κι αν συνέβηκε, φαίνεται το καλό το σόι. Μα τι είχε ο αδελφός μου κι είναι έτσι κακόθυμος και σκοτεινός. Μήπως ανακατώθηκε σε κανένα πολιτικό κίνημα που δεν άρεσε του πολυχρονεμένου μας το βασιλιά. Μεγάλη χάρη του. Μήπως σκότωσε άνθρωπο στο κρασί επάνω ή τάχα για τα μαύρα μάτια καμιάς όμορφης. Βρισκόμαστε στο χώρο του νέου Δημοτικού Θεάτρου. Είναι γενική πρόβα απόψε της παράστασης «Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας» που θα ξεκινήσει αύριο στις 9 και 4 και θα παίξει μέχρι τις 26 Μαρτίου. Είναι μια κωμωδία του Γιώργου Θεοτοκά, είναι ένα έργο επίκαιρο με πολιτικό περιεχόμενο, οικονομικό, κοινωνικό, έρωτες. Ένα έργο το οποίο είναι σαν να γράφτηκε τώρα, τόσο φρέσκο, τόσο ζωντανό, με ένα πθίασο πολυπρόσωπο, με μουσικές, χορογραφίες, τραγούδι, πρόζα, τα έχει όλα. Με υπέροχα σκηνικά, υπέροχα κοστούμια. Ένα έργο το οποίο πραγματικά ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα στο χώρο αυτό, στη Ζάκυνθο. Ο Θεοτοκάς το έργο αυτό το στηρίζει σε ένα βυζαντινό τραγούδι του Μαυριανού και της αδελφής του. Πήρε λοιπόν το τραγούδι αυτό και από εκεί έχτισε την ιστορία αυτή. Αναφέρεται στο Βυζάντιο, είναι ένας βασιλιάς, ο Ανδρόνικος, υπαρκτό πρόσωπο, ο οποίος ζει μέσα στη τρέλα, το καθεστώς της τρέλας, δηλαδή η κυβέρνηση που είναι τότε είναι το κόμμα της τρέλας. Και είναι ένας γυναικοκατακτητής που καυχαίται ότι καμία γυναίκα, εάν θελήσει να την πλανέσει, δεν πρόκειται να το αντισταθεί ποτέ. Και εμφανίζεται το κόμμα της αντιπολίτευσης, η Φρονιμάδα, που λέει ότι υπάρχει μία γυναίκα που δεν πρόκειται να την κατακτήσεις ποτέ. Και αυτή είναι η αδερφή μου, η αρετή. Εκεί λοιπόν μπαίνει ένα στοίχημα. Και στο τέλος, για να μην σας πω και όλη την ιστορία, ενώ ο Ανδρόνικος πιστεύει ότι έχει κατακτήσει την αρετή, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχει κάνει ένα τέχνασμα η αρετή και νομίζει ότι έχει πάει με αυτήν, αλλά δεν έχει πάει. Χάνει την εξουσία και την εξουσία την παίρνει η Φρονιμάδα. Φυλακίζεται ο Ανδρόνικος, αλλά υπάρχει ένας έρωτας της αδερφής του Μαυρίνου, της αρετής, με τον Ανδρόνικο και τον απελευθερώνει, του δίνει την ελευθερία του να ζήσει τη ζωή του όπως τη θέλει, μέσα στην τρέλα, έτσι όπως το αρέσει. Και το ρεζουμέ της ιστορίας είναι ότι στη ζωή μας χρειάζεται και η τρέλα και η φρονιμάδα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν, όπως είπαμε, μέχρι τις 26 του Μαρτίου και είναι κάθε βράδυ, εκτός Δευτέρας και Τρίτης, στις 9 και 4. Θέλω να αναφέρω μερικούς βασικούς συντελεστές της παράστασης αυτής που δούλεψαν πάρα πολύ καιρό για να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για μία ακόμα χρονιά, ο Γιάννης Ομίλησης, ο σκηνογράφος μας, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του και φαίνεται μέσα από τα υπέροχα σκηνικά που έχει φτιάξει. Το έργο έχει τρία διαφορετικά σκηνικά, τα οποία αλλάζουν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Επίσης, εξαιρετική δουλειά στα κοστούμια έχει κάνει η Μαρία Υπουλιέζου. Τις μουσικές, τις παράστασης, πρωτότυπες μουσικές, έχει γράψει ο Σταμάτης ο Φιλιακός. Τις χορογραφίες και επιμέλεια κίνησης η Ανδριανή η Μαρούλη. Στην παράσταση θέλω να πω ότι εμφανίζεται και ένα πουλί σαν αγγελιοφόρος και χορεύει και τη χορογραφία την έχει κάνει η ίδια η Πέγκη Θεοδωρίτση που έχει και τον ρόλο αυτόν. Στη σκηνοθεσία έχει βοηθήσει η Σούλα Δημητρουλοπούλου, την κατασκευή του σκηνικού ο Παναγιώτης ο Σπίνος, το ματιγιάς των ηθοποιών η Κατερίνα η Αυγέρη, τις κομμώσεις η Σούλα η Δημητρουλοπούλου, την επιμέλεια του προγράμματος η Ουρανία η Πλέσα, τεχνική στα φώτα είναι ο Διονύσης ο Νέγκας, το Ζάντε Ιβέντς, και τους φωτισμούς έχω κάνει εγώ της παράστασης και τη σκηνοθεσία εγώ. Αυτά ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον. Θέλω να ευχηθώ εγώ μέσα σε αυτό το χώρο από το νέο Δημοτικό Θέατρο που είναι και η πρώτη θεατρική παράσταση που παίζεται εδώ να έρθει ο κόσμος να περάσει όμορφα μέσα από την τρέλα και μέσα από τη φρονιμάδα που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Στην υγειά σας.
Εσύ κατάλαβες τίποτα δούκα της παρονοξίας? Αν κατάλαβα, από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε εδώ μέσα το κοπάδι Χίνες, όλα τα έχω καταλάβει. Μα σκουκούλωσαν οι γυναίκες, δέσποτα μεγαλοδύναμη. Είναι πολύ πιθανό να έχεις δίκιο, δούκα της παρονοξίας. Επόμενο ήταν, αφέντη μου, να την πατήσουμε κι εμείς μια φορά την πεπονόφλουδα. Πολύ ανακατευτήκαμε με τα ερωτικά, το παραξηλώσαμε, αδερφέ. Δεν μπορούσαμε τέλος πάντων να κάτσουμε και λίγο φρόνημα. Τώρα δεν μένει παρά να σταυρώσουμε τα χέρια και να κάνουμε χάζι το θέαμα, ξεχνώντας πως εμείς θα πληρώσουμε τα σπασμένα. Το πράγμα έχει το γούστο του δούκα της παρονοξίας. Εμένα μου λες, δεν μένει λοιπόν κι εμείς να το ρίξουμε στη φιλοσοφία και την ανωτερότητα. Λίγο ακόμα και προσχωρούμε στο πνεύμα και στο ύπος.